Για το πραγματικό crash test θα είναι σε λίγη ώρα, γιατί απόψε ξεκινούν τα περισσότερα καταστήματα με ζωντανή μουσική. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Sky θα είναι εκεί. Τώρα πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, διότι νωρίτερα, Μανώλη, καλησπέρα. Ζωντανή σύνδεση με Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν ανακοίνωσε ότι έχει κορονοϊό και ο ίδιος και η σύζυγός του. Ακριβώς με ένα μήνυμα του στο Twitter ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος ότι είχε κάποια συμπτώματα, γι' αυτό και έκανε τεστ και βεβαίως διαγνώστηκε ως θετικό στον κορονοϊό, όπως και η σύζυγός του, Εμινία Ερντογάν. Και εμείς να το εξηγήσω αυτό, Μανώλη, μας έστειλε πριν από λίγο εικόνες. Αυτή είναι η τελευταία διαδικτυακή ομιλία, διαδικτυακή του Ερντογάν. Ακριβώς. Λίγο πριν ανακοινώσει ότι έχει κορονοϊό. Ακριβώς και σε αυτήν την εικόνα, στην αρχή της ομιλίας σου, ήταν να πάει στην πόλη Ζόγκουλνταξ, στη Μαύρη Θάλασσα, στη Βόρεια Τουρκία. Εκεί όμως δήλωσε ότι δεν έρχομαι, λέει, στην πόλη λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, στην ομιλία του έλεγε. Ναι. Και βεβαίως υπόσχεθηκε και άλλη μια φορά ότι θα μειώσει τον πληθωρισμό. Αλλά φαίνεται καταβλημένος εδώ. Ακριβώς, ανακοινώθηκε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σπίτι του με τα συμπτώματα κορονοϊού, όμικρον, από όσο λένε. Με την όμικρον, όπως και η σύζυγός του. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Υγείας της Τουρκίας δήλωσε ότι είναι σε καλή κατάσταση η υγεία του Τούρκου Προέδρου και μάλιστα μπορεί και εργάζεται, δήλωσε χαρακτηριστικά. Είναι εμβολιασμένος και με Sinovac την πρώτη περίοδο, αλλά αργότερα εμβολιάστηκε και με δύο της Pfizer BioNTech. Μέχρι στιγμής δεν έχει εμβολιαστεί με το Turcovac, το νέο τουρκικό εμβόλιο που λένε στους Τούρκους πολίτες να εμβολιαστούν. Όμως μέχρι στιγμής η υγεία του είναι πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον έτσι δηλώνουν επίσημα. Όμως, τώρα, ο Ερντογάν, δεν ξέρουμε αν νοσούσε, αλλά λίγο πριν ανακοινώσει ότι έχει κορονοϊό, ήταν μέσα στις αγκαλιές με τον Ουκρανό πρόεδρο. Θα δούμε τις εικόνες που μας έστειλε. Και η φωτογραφία. Ακριβώς υπήρχε επίσημη υποδοχή από τον στην Ουκρανία, από τον κύριο Ζελένσκι, ακριβώς, όπου στην εφημερίδα που λέει ότι υπάρχει φωτογραφία που ο Ερντογάν τον αγκαλιάζει δίχως να φοράει μάσκα τον κύριο Ζελένσκι. Δεν ξέρουμε βεβαίως σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα ο κύριο Ζελένσκι, αλλά από εκεί πέρα σίγουρα αυτή η φωτογραφία στιγμάτισε και όλες οι επαφές που είχε, βεβαίως όλοι θα κοιτάξουν αν έχουν τον κορονοϊό, αν αυτοί οι στιγμή νοσούν. Αλλά το ότι υπήρξε αυτή η είδηση στην Τουρκία προκάλεσε στην αρχή σοκ. Αλλά αργότερα, βεβαίως, όταν ανακοινώθηκε ότι η κατάσταση υγείας του είναι καλή, ξέρετε, επειδή όλα εξαρτώνται από τον Τούρκο πρόεδρο, υπάρχει και αυτή η αναστάτωση στην Τουρκία. Αυτός είναι και ο λόγος. Πάντως, όπως τους βλέπω εκεί στις αγκαλιές, αν είχε κορονοϊό ο Ερντογάν ήδη, δύσκολο να μην κόλλησε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τώρα, σε μια άλλη τελευταία εξέλιξη στην Κωνσταντινούπολη, στον απόϊχο των συνεχών προκλητικών ανακοινώσεων της Άγκυρας τελευταίες μέρες, νομίζω είναι μια κάθε μέρα που ανεβάζουν για το μεταναστευτικό, ότι βουλιάζουμε τις βάρκες, πνίγουμε τα γνωστά, τα προκλητικά και που λέει η Τουρκία. Είχαμε διαδήλωση έξω από το ελληνικό προξενείο. Από ποιους και γιατί, Μανώλη? Είναι η δεύτερη διαδήλωση. Χθες υπήρχε μια μικρή διαδήλωση από αριστερές οργανώσεις. Σήμερα διοργανώθηκαν από Ισλαμιστικές και δεξιές οργανώσεις έξω από το προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, όπου διαδήλωσαν λέγοντας ότι μην φρουρείτε τα σύνορα, αλλά να φρουρείτε τους ανθρώπους, να προσέχετε τους ανθρώπους. Δηλώνοντας βεβαίως παρασυρώμενοι από τις διαδοχικές ανακοινώσεις και του Τούρκου Προέδρου και του Υπουργείου Εξωτερικών, που κατηγορούν την Ελλάδα για όσα συμβαίνουν, όπως ισχυρίζονται ότι συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Βεβαίως χωρίς να λένε από πού προέρχονται οι πρόσφυγες και προς τα πού προσπαθούν να πάνε. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι ότι πλησίασαν αρκετά στο τουρκικό προξενείο, βασικά μπροστά στο τουρκικό προξενείο, άφησαν και διάφορα πανό χωρίς να τους εμποδίσει κανένας, και αυτό προκάλεσε εντύπωση. Υπήρχε αστυνομική δύναμη εκεί στην περιοχή που δεν προκλήθηκαν επεισόδια, και βεβαίως αυτές οι διαδηλώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Και αγωνώντας βεβαίως οι Τούρκοι ότι οι ίδιοι κάνουν στραβά μάτια, για να μην πούμε ότι συμμετέχουν σε αυτό, στο να ξεκινούν Τούρκοι δουλέμποροι στηβάζοντας δεκάδες σε σαπιοκάραβα ή σε σκάφη που δεν μπορούν να αντέξουν τόσο μεγάλο αριθμό εξαθλειωμένων προσφύγων. Είχαμε πρόσφατα τόσα ναυάγια με δεκάδες νεκρούς στο Αιγαίο, με ευθύνη των Τούρκων δουλεμπόρων που ξεκινούν από τα τουρκικά παράλια με την ανοχή ή την βοήθεια των τουρκικών αρχών. Να σε ευχαριστήσουμε, Μανώλη Κωστίδη.